Κατηγορηματικό ήταν ο αντιπρόεδρο του Φιλοζωικού Σωματείου Άργο, Νικήτα Κανταρτζή, για τη λειτουργία του κοινοκομείου Κατερίνη μετά τι 31 Ιουλίου. Μιλώντα στην εκπομπή Ευζήν, τόνισε ότι είναι πολύ δύσκολο να συνεχίσει να λειτουργεί με τι προποθέσει που θέτει ο νόμο, αφήνοντα εχμέ κατά των υπευθύνων. Μάλιστα, όπω είπε, αυτή τη στιγμή υπάρχουν στο κοινοκομείο 140 ζώα, ενώ θα έπρεπε να είναι 80 το πολύ. Αυτή τη στιγμή είναι γύρω, όλα, γύρω στα 140 ζώα όλα. Είναι τα λεγόμενα Όχι, γενι... Όλα μαζί. Όλα μαζί. Μέσα στο κοινοκομείο. Αυτά τα οποία... Πρέπει να μείνουν 50 μέχρι 80. Ναι. Καταλαβαίνει πόσα πρέπει να βγουν έξω. Ναι. Λοιπόν, Α πούμε ότι τα μισά πρέπει να βγουν έξω. Ο μεγαλύτερο αριθμό <σχει> είναι από παλιά. Τα οποία είναι μέσα. Ναι. Χρόνια. Συγγνώμη λίγο, λοιπόν, να το ρωτήσω διαφορετικά γιατί θέλω να λειτουργήσουμε διεξοδικά. Ναι. Αν υποθέσουμε ότι κρατάμε μέσα μόνο εκείνα τα οποία έχουν πρόβλημα γιατί δεν γνώρισαν ποτέ τον έξω κόσμο. Έτσι, ναι. να συμφωνήσουμε σε αυτό. Είναι τα πολλά. Κα... Πόσα είναι πολλά. Παραπάνω ξέρω... από τον αριθμό που Όχι, είναι 70, είναι 70 ζώα. Ναι, που επιτρέπεται. Ναι, αλλά είπαμε ότι θα έχουμε ένα όριο, μια ανοχή, μέχρι, ναι, εσύ καλά. το είπες, με τα 80. Τώρα... Μα ζητάνε 50, γιατί, θα λοιπόν. είναι και 80. Όπως είπε ο κύριος Κανταρτζής, το κοινοκομείο έπρεπε να λειτουργήσει νόμιμα από το 2011. Όμως αυτό δεν έγινε και τώρα η κτηνιατρική υπηρεσία της περιφέρειας ανακαλεί την άδεια ίδρυσης του κοινοκομείου γιατί τη δεν πληρεί τι προϋποθέσεις. Με λίγο λόγια, αγαπητή Ευγένη, ο, ο, ο Δήμος σαν αρμόδιο για τα δέσποτα τα ζώα, δεν ανταποκρίνεται εντελώ τι υποχρεώσει απέναντι στα ζώα. Ναι. Αδρανεί σε πολλά. Τα βλέπουμε. Συμφωνώ. Συμφωνώ. Και δεν συνεργάζεται και μαζί μα για να βοηθήσουμε. Προσέξτε, μα απαξούν, δεν μα δέχονται να πούμε. Τα ξέρω και αυτό. Να συζητήσουμε ή προ το όφελο των ζώων και να έχουμε μια καλή συνεργασία. Δεν υπάρχει αυτή. Ξέρει τι προσπαθώ να προσθέσω. Τα ξέρω, γιατί... Νικήτα. Τα ξέρω. Και μετά έρχονται τώρα και ζητάνε συνεργασία. Γιατί. Πιστεύει, φοβάσαι ότι θα παίξουμε το παιχνίδι του. Αυτό φοβάσαι. Θέλω να το πει δημόσια. Διότι αν αυτό προκύψει, να σε βέβαιο ότι κανεί από εμά δεν θέλει να παριστάνει το δούριο υπό κανενός. Αν προκύψει αυτό και αναδειχθεί μια τέτοια πρόθεση, ότι ξέρετε, εμεί σα θέλαμε μόνο για να πάρουμε την άδεια, ναι. που εκεί και πέρα, Εδώ, τι λέει. θα πούμε μετά ναι. τα λόγια που πρέπει ναι. και θα κάνουμε τι πράξει που πρέπει απέναντι σε όλο το σύστημα. Ναι. Και κυρίω στι υπηρεσίε. Στην κτηνιατρική εμπροκειμένου, η οποία είναι υποχρεωμένη ανα πάσα στιγμή, όπω και άλλοι συναρμόδιοι να ελέγχουν τις πραγματικές καταστάσεις που έχουν να κάνουν με ένα κοινοκομείο, το πόσο απειλείται η δημόσια υγεία και όχι μόνο αυτή αλλά και των έγκριστων εκεί πέρα ζώων, διότι δεν μπορεί να κοιτάς μόνο την κοινωνία των ο ανθρώπων, πρώτος, θα κοιτάς και τα ο ζώα τα οποία διαχειρίζεις. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σου. Γιατί, Παπλός, παραλία προακίνω... κατερνόσκαλα γίνεται χαμός με τα ζώα. Τα, τα ξέρεις πολύ καλά.